Περίπου 200.000 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών πάσχουν σήμερα στη χώρα μας από διάφορες μορφές άνοιας, με κυριότερη μορφή το Alzheimer. Το κόστος για την αντιμετώπιση της νόσου αγγίζει σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρία Σακά, τι είναι η νόσος Alzheimer και πόσοι ασθενείς πάσχουν στην Ελλάδα? Η νόσος Alzheimer είναι μία νευροεκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου. Καταστρέφει, εκφυλίζει τα κύτταρα του εγκεφαλικού φλοιού όπου εδράζονται οι νοητικές λειτουργίες. Είναι η κυριότερη μορφή άνοιας, έκπτωσης δηλαδή των νοητικών λειτουργιών, και από την νόσο αυτή πάσχουν στην Ελλάδα περίπου 200.000 άτομα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Σε ποια ηλικία μπορεί να εμφανιστεί? Το 98% των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια και νόσο Alzheimer είναι πάνω από τα 65 χρόνια. Ένα ποσοστό λιγότερο, έως 2%, αφορά σε προγεροντικές μορφές κάτω από τα 65 χρόνια, και αυτές έχουν υψηλή κληρονομική επιβάρυνση και έχουν και χειρότερη εξέλιξη. Μάλιστα. Τι προκαλεί την εμφάνιση της νόσου? Συνολικά, οι αιτίες της νόσου Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας δεν είναι επαρκώς γνωστές με λεπτομέρειες. Πάντως ξέρουμε για την νόσο Alzheimer ότι στον εγκέφαλο των ασθενών πολλαπλασιάζονται με ταχύς ρυθμούς και εναποτίθενται παθολογικές πρωτεΐνες που καταστρέφουν τους νευρώνες τους φυσιολογικούς. Οι παθολογικές αυτές πρωτεΐνες είναι το β' αμυλοειδές και η ταφ πρωτεΐνη, οι οποίες σιγά σιγά αυξάνεται η ποσότητά τους μέσα στον εγκέφαλο και εξελίσσεται και η βαρύτητα της άνοιας του ανοϊκού συνδρόμου. Ποια είναι η διαφορά της άνοιας με την νόσο Alzheimer? Η άνοια είναι ένας γενικός όρος, αλφα στερητικό κενούς, έκπτωση, καταστροφή των νοητικών λειτουργιών. Η πρώτη και καλύτερη είναι η μνήμη. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι μορφές άνοιας. Η μνήμη συνήθως έχουν σαν πρώτο σύμπτωμα. Στην άνοια όμως καταστρέφονται και άλλες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι ο λόγος, η ικανότητά μας δηλαδή να μιλάμε αλλά να καταλαβαίνουμε και τι μας λένε, η ικανότητά μας να επικοινωνούμε, η οργάνωση της σκέψης πάσχει, ο προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο, η καθημερινή κανονική συμπεριφορά, η προσωπικότητα επίσης διαταράσσεται, η ικανότητα υπολογισμών. Η νόσος Alzheimer ευθύνεται για το 50-60% των ανοϊκών συνδρόμων, των ανοιών. Μετά έρχονται η αγκιακή άνοια, κατά σειρά συχνότητος εννοώ, που οφείλεται σε εγκεφαλικά επεισόδια μεγάλα ή μικρά, οι άνοιες με κινητικά προβλήματα όπως είναι η άνοια με σωμάτι ελιού, ή οι μετωποκροταφικές άνοιες που έχουν και πολλά προβλήματα συμπεριφοράς. Πάντως η εμβληματική, η κύρια μορφή άνοιας είναι η νόσος Alzheimer και γι' αυτό ταυτίζονται πολλές φορές. Υπάρχουν κάποια σημάδια που προειδοποιούν ότι κάποιος πάσχει από την νόσο Alzheimer? Στα πολύ αρχικά στάδια ο ασθενής, το άτομο, που βιώνει προβλήματα μνήμης που του επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή. Δηλαδή όλοι ξεχνάμε μεγαλώνοντας, και σε μικρότερες ηλικίες η ψυχοπίεση, το άγχος, η σωματική κούραση επηρεάζει και τη μνήμη μας. Αλλά από μία ηλικία και πέρα, όταν τα προβλήματα της μνήμης επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, τότε πρέπει να πάμε στο γιατρό. Επηρεάζουν τη λειτουργικότητά μας. Μπορούμε να προλάβουμε την νόσο Alzheimer? Βεβαίως, μπορούμε να προλάβουμε την νόσο Alzheimer σε σημαντικό ποσοστό. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που είναι μη τροποποιήσιμοι, για τους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και μη τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι η ηλικία και η γενετική προδιάθεση. Σχετικά με την ηλικία, όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πάθουμε Alzheimer και άνοια. Στην ηλικία των 65 ετών, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στο γενικό πληθυσμό κινδυνεύει, έχει ένα κίνδυνο γύρω στο 2% να πάθει Alzheimer. Στην ηλικία 92 ετών, 95, έχει 40 και.
Επομένως, για την ηλικία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε να ζουν πολλά χρόνια. Όπως επίσης και για τα γονίδια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι υπάρχει μία όχι σημαντική, μικρή γενετική προδιάθεση στις πολλές μορφές. Στις προγεροντικές είναι σημαντική, είναι άλλη ιστορία, αλλά στο 98-99% των περιπτώσεων τα γονίδια που κληρονομούμε ή που παθαίνουν κάποιες μεταλλάξεις ή κάποιους πολυμορφισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής μας, μας προδιαθέτουν σε Αλτσχάιμερ, αλλά απλώς αυξάνουν τον κίνδυνο. Δηλαδή μπορεί από 3 να γίνει 5. Μεγαλώνοντας να γίνει παραπάνω, ας πούμε, να γίνει 10, να γίνει 12. Πάντως δεν είναι υποχρεωτικό να πάθουμε Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό λοιπόν, αντί να κάνουμε εξετάσεις αίματος και να ψάχνουμε για ανύπαρκτα ή υπαρκτά γονίδια, καλό είναι να κάνουμε πρόληψη. Και η πρόληψη είναι τροποποιώ τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, νοητική άσκηση μπορούμε να κάνουμε, να ενεργοποιούμε, να κινητοποιούμε το μυαλό μας. Η σωματική άσκηση, πολύ, πολύ σημαντικό. Η κοινωνικοποίηση, η υγιεινή διατροφή και κυρίως, εδώ θα εστιάσουμε, οι αγκιακοί παράγοντες κινδύνου. Αγκιακοί παράγοντες κινδύνου είναι η υπέρταση, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αυξημένη χοληστερίνη. Φροντίζω να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα. Ρυθμίζω την πίεσή μου, να μην έχω υπέρταση. Ασκούμε σωματικά. Οι τελευταίες μελέτες μας δείχνουν ότι η σωματική άσκηση συντελεί σημαντικά στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Ασκούμε διανοητικά, πολύ σημαντικό. Μπαίνω στο ίντερνετ, διαβάζω, μαθαίνω μια ξένη γλώσσα, παίζω επιτραπέζια παιχνίδια, ακούω διαλέξεις, πάω στο θέατρο. Και επίσης είμαι κοινωνικός, έχω καλά κέφια και επικοινωνώ με ανθρώπους. Η τελευταία υπήρξε μία μελέτη ενδιαφέρουσα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Lancet, ότι η νόσος Alzheimer μπορεί να προληφθεί και σε ένα ποσοστό πάνω από 40%. Με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε, οι οποίοι σημειωτέων προλαμβάνουν και τα καρδιαγιακά συμβάματα, ας πούμε. Ναι, αυτό βλέπω, ότι αυτοί οι παράγοντες είναι ταυτόσιμοι και με άλλους παράγοντες πρόληψης. Τα επεισόδια, τα εμφράγματα, επομένως αντί να κάνουμε εξετάσεις ή να παίρνουμε ματζούνια που είναι γεμάτο το ίντερνετ, γεμάτα τα φαρμακεία, διάφορα λέει, ενισχύστε τη μνήμη σας, αντί να ξοδεύουμε τα λεφτά μας με αυτόν τον χαζό τρόπο, μπορούμε να κάνουμε πρόληψη και να περνάμε και καλά. Γιατί είναι ωραία να ασκείς το μυαλό σου, να ασκείς τον κορμί σου, να κουβεντιάζεις με ανθρώπους. Υπάρχουν μελέτες από ξένα πανεπιστήμια που υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση τσαγιού, η κατανάλωση λυκίσκου, η κατανάλωση καφέ σε κάποιες βέβαια ελέγξιμες ποσότητες μπορούν να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ. Όπως επίσης κάποιοι υποστηρίζουν ότι το να λύνει κάποιο σταυρόλεξα μέχρι μια μεγάλη ηλικία, πάλι και αυτό είναι ένα ικανό μέσο πρόληψης για το Αλτσχάιμερ. Έχουν κάποια βάση αυτές οι έρευνες? Κοιτάξτε, πριν στους παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να τροποποιήσουμε, ξέχασα την υγιεινή διατροφή. Δηλαδή, διατροφή που να περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία και μερικά ιδιαίτερα, όπως είναι τα αντιοξειδωτικά, που μεταξύ των οποίων είναι και ο καφές και το πράσινο τσάι και η κουρκουμίνη και το τζίγκο μπιλόμπα, διάφορα φυτικά συστατικά, ας πούμε, σκευάσματα. Επίσης, το σταυρόλεξο που είπατε μια και ρωτάτε. Το σταυρόλεξο είναι μια καλή νοητική άσκηση, αλλά έχω μερικές ενστάσεις. Η μάνα μου, η οποία τώρα έλυνε πάρα πολύ συνέχεια σταυρόλεξα μέχρι μεγάλη ηλικία, και είχα διαπιστώσει ότι από ένα σημείο και πέρα επαναλαμβάνονται τα σταυρόλεξα. Τα σουντόκου είναι πολύ καλύτερα, διότι κάθε σουντόκου είναι διαφορετικό. Πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να κάνει υπολογισμούς.
Πάντως δεν είναι κακό, αλλά η ποικιλία είναι καλύτερη. Δηλαδή, ας πούμε, πιο καλή μέθοδος νοητικής ενδυνάμωσης από το να μάθεις μία ξένη γλώσσα ή ένας ηλικιωμένος και, και πιο σε μικρότερη ηλικία, ας πούμε, που δεν ξέρει υπολογιστή, να κάνει μαθήματα για να μπαίνει στο ίντερνετ και να ψάχνει. Και να μπαίνει στο Facebook. Μπράβο. Είναι καταπληκτικός τρόπος νοητικής ενδυνάμωσης. Ναι. Μάλιστα. Και νομίζω και πολύ πιο διασκεδαστικός από το να κάθεσαι εκεί με ένα σταυρόλεξο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το Αλτσχάιμερ από τη στιγμή της εμφάνισής του? Να σας πω. Καταρχήν, από τη στιγμή που διαγνωστεί, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα γιατί για να έχει καλύτερη εξέλιξη η ασθένεια και το άτομο που πάσχει. Είναι καλό η διάγνωση να γίνεται, να την αναγνωρίζουν και οι πάσχοντες την αρρώστια, την νόσο Αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές άνοιας, αλλά και η οικογένεια, γιατί οι μελέτες μας έχουν δείξει, αλλά και η πείρα μας, η καθημερινή εμπειρία μας, ότι οι ασθενείς που παρακολουθούνται, που έχουν ένα πρόγραμμα, έχουν μια καθημερινότητα οργανωμένη, έχουν πολύ καλύτερη εξέλιξη και οι οικογένειές τους περνάνε πολύ καλύτερα. Τα άτομα πρέπει να πηγαίνουν νωρίς στο γιατρό, να διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια, να παίρνουν τα φάρμακα που κυκλοφορούν, τα οποία είναι ανακουφιστικά. Δεν θεραπεύουν ριζικά, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι που τα παίρνουν πάνε πολύ καλύτερα από αυτούς που δεν τα παίρνουν. Δηλαδή η πορεία τους είναι πιο ήπια, όχι τόσο απότομη, προς τα κάτω θα είναι. Επιπλέον, πρέπει να έχουν τακτική ιατρική παρακολούθηση. Εμείς και στα ιδιωτικά μας ιατρία, αλλά και στα κέντρα της εταιρείας Αλτσχάιμερ, στα κέντρα ημέρας, το πρωτόκολλό μας είναι να τους παρακολουθούμε, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, κάθε 6 μήνες. Να διασυνδέονται, να συνεργάζονται με οργανώσεις όπως είναι οι εταιρείες Αλτσχάιμερ. Στην Αθήνα είναι η εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη είναι η κυρία Τσολάκη με την ελληνική εταιρεία Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν αντίστοιχες οργανώσεις και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Μπορείτε και στο site μας να βρείτε τα στοιχεία επαφής. Στις μικρές πόλεις μπορεί να μην είναι τόσο δραστήριες όπως στις μεγάλες και να μην έχουν κέντρα ημέρας, αλλά προσφέρουν σίγουρα βοήθεια στους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και στις οικογένειές τους. Και να εκπαιδεύονται οι φροντιστές. Να εκπαιδεύονται οι φροντιστές για να ανακουφίζεται το φορτίο τους, να ξέρουν τι τους περιμένει, η φροντίδα τους να είναι καλύτερης ποιότητας και οι ασθενείς πρέπει να κάνουν μη φαρμακευτικές θεραπείες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά εκεί χρειάζονται κέντρα ημέρας. Ως πρόεδρος της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ, έχετε αναπτύξει μια σειρά από κέντρα ημέρας, τα οποία έχουν στην Αθήνα. Τα οποία έχουν σταθεί και ως πρότυπο για την ανάπτυξη παρόμοιων κέντρων σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από τους συλλόγους ασθενών με Αλτσχάιμερ. Τι μπορεί να προσφέρει σήμερα ένα κέντρο ημέρα στον ασθενή που πάσχει? Τα πάντα. Που χρειάζεται. Που χρειάζεται. Ναι, δηλαδή, ιατρείο μνήμης. Γιατρό που θα τον διαγνώσει, θα τον παρακολουθήσει, θα του γράφει τα φάρμακα. Μη φαρμακευτικές θεραπείες, δηλαδή. Ασκήσεις μνήμης και νοητικής ενδυνάμωσης, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, κάνουν πολύ ωραίες εικαστικές θεραπείες, ας πούμε. Προγράμματα γυμναστικής, δραστηριότητες όπως είναι οι εκδρομές, όπως είναι επισκέψεις σε θέατρα. Επίσης, κάνουν πολλές πρωτοποριακές, αισθητηριακή ενδυνάμωση. Θεατρικές παραστάσεις κάνουν τα ίδια. Υποστήριξη φροντιστών παρέχουν τα κέντρα ημέρας, ομάδες φροντιστών. Κάνουμε ευρωπαϊκά προγράμματα σε αυτά τα κέντρα, πολύ σημαντικά, γιατί έχουμε επαγγελματίες υγείας με επιστημονική κατάρτιση και με όρεξη να μάθουν και άλλα, να δημιουργήσουν και καινούργια πράγματα. Πρόληψη, ομάδες πρόληψης σε συνεργασία με την κοινότητα, με τους δήμους, πάμε στα ΚΑΠΗ. Οι επαγγελματίες υγείας της εταιρείας Αλτσχάιμερ και κάνουμε ομάδες πρόληψης. Κάνουμε εκδηλώσεις για το κοινό, όπως είναι η μέρα του φροντιστή. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τεστ μνήμης πάλι για το κοινό, για να μάθει νωρίς όσο είναι
όσα τα πράγματα ελέγχονται, αν πάσχει ή αν δεν πάσχει. Αυτές είναι δραστηριότητες λίγο πολύ. Έχουμε έντυπα που τα μοιράζουμε δωρεάν. Όλες οι υπηρεσίες των εταιριών Αλσχάιμερ σε όλη την Ελλάδα είναι δωρεάν. Και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας είναι που πάνε οι ασθενείς, κάνοντας όλες αυτές τις θεραπείες, τις μη φαρμακευτικές που είπα πριν, πάνε το πρωί και φεύγουν το μεσημέρι 2-3 φορές την εβδομάδα. Και να κουφίζεται έτσι η οικογένεια και ωφελείται και ο πάσχων. Πόσο κοστίζει σήμερα το Αλσχάιμερ? 3 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας. Και αυτό περιλαμβάνει 18 δις. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το παγκόσμιο κόστος. Το παγκόσμιο κόστος, μάλιστα. Στη χώρα μας είναι 3 δις. Και τι περιλαμβάνει 3 δις ευρώ? Και τι περιλαμβάνει? Το κόστος αυτό περιλαμβάνει και το άμεσο κόστος των ατόμων με άνοια των ασθενών, που είναι κόστος ιατρικό, νοσηλευτικό, φαρμακευτικό, δομές παρακολούθησης, αλλά είναι και το κόστος των οικογενειών, το έμεσο κόστος που είναι πελώριο. Οι οικογένειες επομίζονται για πολλά χρόνια τη φροντίδα, χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται έμισθους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν ειδικοί επαγγελματίες, ειδικοί φροντιστές επαγγελματίες στην Ελλάδα. Ευτυχώς που υπάρχουν όλες αυτές οι καλές κυρίες. Προσπαθούμε και να τις εκπαιδεύσουμε αυτές τις καλές κυρίες. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι καλό τα άτομα με άνοια να μένουν στα σπίτια τους, στην οικογένειά τους. Και σαν κοινωνία, η ελληνική κοινωνία είναι οικογενειοκεντρική. Δηλαδή οι πάσχοντες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι, προσπαθούμε να τους κρατάμε στα σπίτια μας. Αλλά οι οικογένειες χρειάζονται βοήθεια για να τα κάνουν αυτά. Χρειάζονται υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, κέντρα ημέρας για να ανακουφίζονται για κάποιο διάστημα χρονικό μέσα στην ημέρα, και χρειάζονται βέβαια και επιδόματα, βοηθήματα. Τα οποία σιγά σιγά έχουν αρχίσει να υπάρχουν κοινωνικές παροχές και στη χώρα μας. Και είστε... επίσης υλοποιείται και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Εδώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω, ναι. Ότι είστε από τους βασικούς εμπνευστές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το σχέδιο, σε ποιο στάδιο είναι? Εδώ ήθελα να σας πω ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι μία... περιέχει προτάσεις και είναι οργανωμένο σε άξονες, και οι προτάσεις αυτές είναι κοστολογημένες, λεπτομερείς, πώς ακριβώς πρέπει να γίνει, οργανωμένες χωροχρονικά, έχουν ορίζοντα, ας πούμε, χρονικής υλοποίησης, έχουν μια τομεοποίηση, μια κατανομή γεωγραφική ανά την Ελλάδα. Και έχει καθυστερήσει βέβαια, παρόλο που υπάρχει το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια, που έχει ακριβώς σκοπό να φροντίζει για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, έχουν μείνει πίσω τα πράγματα, αλλά το 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή του και γι' αυτό είμαστε και πολύ χαρούμενοι. Γίνονται 8 κέντρα ημέρα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, μέσω ΕΣΠΑ βέβαια, γιατί το αίτημά μας είναι να μπουν στον κρατικό προϋπολογισμό οι δαπάνες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Γίνονται 8 κέντρα ημέρα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Γίνονται καινούργια ιατρία μνήμης σε νοσοκομεία περιφερειακά. Γίνονται 2-3 μονάδες τελικού σταδίου για τα πολύ προχωρημένα στάδια. Και έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί κονδύλια για διασύνδεση των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΚΑΠΗ και των ΚΙΦΗ, με τα κέντρα Αλτσχάιμερ, ώστε να παντού σε όλη την Ελλάδα να υπάρχουν κέντρα ημέρας μικρά, γιατί είναι δύσκολο ένα άτομο με άνοια να μετακινηθεί, ας πούμε, από μια μικρή πόλη της Μακεδονίας να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ηλικιωμένος άνθρωπος με προβλήματα, δεν γίνεται. Πρέπει η βοήθεια να είναι προσιτή, να είναι δίπλα στο σπίτι του, στη γειτονιά του. Και έχουμε και η εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη, υλοποιούμε και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα συνεργασίας με τους Δήμους, με το ΕΔΠ, το Εθνικό Διαδικτυακό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για να φτιάξουμε μικρά κέντρα ημέρας άτυπα μέσα σε όλα τα ΚΑΠΗ, σε όλα τα ΚΙΦ της Ελλάδος. Μάλιστα. Ο οικογενειακός γιατρός, με τη δομή που του έχει δοθεί αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας,
Πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον που πάσχει από άνοια, και πιο συγκεκριμένα πιστεύετε ότι ο οικογενειακός γιατρός έχει τις γνώσεις να διαγνώσει εάν κάποιος πάσχει από άνοια? Ναι, το πιστεύω, ότι το πιστεύω. Σαφώς έχει. Ο οικογενειακός γιατρός, και κακά τα ψέματα, σε όλο τον κόσμο έχουν υπάρξει μελέτες, τεκμηριωμένα μιλάω αυτή τη στιγμή, και στη χώρα μας, ίσως λιγότερο τεκμηριωμένα, αλλά το βλέπουμε στην καθημερινή μας πρακτική, ότι οι γιατροί που κυρίως ασχολούνται με την άνοια είναι οικογενειακοί γιατροί. Ο γιατρός, ο πρώτος γιατρός στον οποίο θα πάει ο φροντιστής, ο συγγενής, αλλά και ο ίδιος ο ασθενής, για να πει το πρόβλημά του, είναι, επειδή ακριβώς είναι πολύ συχνό φαινόμενο η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ, περιλαμβάνεται στο κουρίκουλουμ των ειδικότητας, στις σπουδές των γιατρών, τις βασικές. Χρειάζονται βέβαια περαιτέρω επιμόρφωση αυτοί οι γιατροί. Προσπαθούμε οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ, και τώρα κάνουμε και με το Υπουργείο ένα πρόγραμμα διασύνδεσης των τόμι με τα ειδικά ιατρία, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση, να υπάρχει συνεργασία και να πηγαίνουν οι γιατροί των ιατρείων μας, των ιατρείων μνήμης, επιτόπου στα τόμι, και να εκπαιδεύουν και να βοηθούν τους οικογενειακούς γιατρούς, και από την άλλη μεριά τα δύσκολα περιστατικά να τα παραπέμπτουν, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που χρειάζονται μια πιο εξειδικευμένη και πιο πλήρη, ας πούμε, διερεύνηση και κάποιες ειδικές γνώσεις. Μάλιστα. Σίγουρα πρέπει να τα ενισχύσουμε τα τόμι και την πρωτοβάθμια περίθαλψη και στο θέμα της άνοιας. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Σακά. Ποια είναι η συμβουλή που έχετε να δώσετε στους ανθρώπους που φροντίζουν ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ? Να εκπαιδευτούν. Και πώς θα εκπαιδευτούν? Να διασυνδεθούν με τις οργανώσεις Αλτσχάιμερ, που όπως είπαμε υπάρχουν σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα, ώστε να μάθουν τρόπους φροντίδας καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς, να υποστηριχθούν ψυχολογικά, να έχουν ένα σημείο αναφοράς, να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, να ξέρουν πώς εξελίσσεται η νόσος, να πηγαίνουν τα άτομα με άνοια να κάνουν μη φαρμακευτικές θεραπείες. Γενικά να ασχοληθούν με το πρόβλημά τους, ώστε να έχουν μια καλή καθημερινότητα, ένα θετικό τρόπο ζωής. Ακόμη και με ένα δύσκολο ζήτημα όπως είναι η άνοια, όπως είναι ο νόσος Αλτσχάιμερ, μπορεί μια οικογένεια να ζήσει καλά. Το σύνθημά μας είναι ζώντας καλά με την άνοια. Με τις κατάλληλες συνθήκες, με την κατάλληλη βοήθεια, μπορούμε να ζήσουμε καλά με την άνοια. Αυτό είναι το μότο που προσπαθούμε, και η αντίληψη που προσπαθούμε να περάσουμε στις οικογένειες των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, και πιστεύω ότι το καταφέρνουμε, γιατί το βλέπουμε ότι η βοήθεια δουλεύει, η υποστήριξη, η καλή καθημερινότητα. Ζούμε καλά με την άνοια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για το σύζυγό μου θα πω, εγώ είμαι φροντίστρια, ήταν πολύ μελαγχολικός και παράλληλα ξεχνούσε. Όχι από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν, ούτε παράλογα μιλούσε ούτε τίποτα, αλλά σκέφτηκα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη απ' όλα. Έμαθα για το ίδρυμα αυτό και τον έφερα. Το έκανε το τεστ η ψυχολόγος, η κυρία Μαρία, και από εκεί και έπειτα μας παρέπεμψε στο νευρολόγο και έπειτα στον ψυχίατρο για τη μελαγχολία. Δεν ήθελε να έρθει στην αρχή, αλλά του είπα μόνο που θα πας εκεί και θα δεις αυτούς τους ανθρώπους και θα δεις τον κύριο Νικολάου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που εκπέμπει ηρεμία μόνο που τον βλέπεις. Μία φορά πήγαινε και δεν πρόκειται να σε υποχρεώσω να ξαναπάς. Πράγματι ήρθαμε, τον κέρδισε με την πρώτη ματιά. Του έδωσε να ακολουθήσει μια αγωγή και από εκεί και πέρα είναι μέσα στην καλή χαρά. Είναι τέλειος, όλη την ημέρα είναι χαρούμενος. Δεν τον έκανε όπως μερικοί γιατροί τον κάνουν φυτό τον ασθενή,
Είναι όλο δραστηριότητες, μπορεί να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Και τα τεστ που κάνει η νοημοσύνης και η γυμναστική, που είναι, πρέπει να είναι και το σώμα υγιές παράλληλα, τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Από τον καιρό που ήρθε εδώ, έφυγε μελαγχολία, είναι μια χαρά και η νοημοσύνη του είναι σταθερή. Δηλαδή, δεν έχω κανένα παράπονο από αυτόν. Από το προσωπικό, ό,τι και να πω, είναι λίγο να εκφράσει αυτό που νιώθω πραγματικά. Δηλαδή, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ούτε και να πλήρωνα, δεν θα μπορούσα να βρω τέτοιο προσωπικό. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι όλοι εξαιρετικοί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, για το σύζυγο αναφερθήκατε πώς έχει αλλάξει τη ζωή του, η συμμετοχή του εδώ. Τη δική σας ποιότητα ζωής την έχει και αλλάξει. Η δική μου, βεβαίως, γιατί εφόσον ζούμε μαζί, ο ένας επιδρά στον άλλον. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Και θα ήθελα να πω σε όσους μ' ακούσουν, ότι μη λένε ότι πέρασε η ηλικία και είναι φυσικό να ξεχνάει. Πρέπει να πηγαίνουν εγκαίρως. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς να λένε πέρασε η ηλικία του, φυσικό είναι να ξεχνάει, τα αφήνουν και φτάνουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν αμέσως μόλις δουν κάτι. Κύριε Κυριακό, γιατί ήρθατε στο κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια για να εξεταστείτε? Να σας πω, εγώ είχα την ατυχία να πεθάνει η γυναίκα μου αφού ζήσαμε 54 ολόκληρα χρόνια. Είμαι και πατέρας κοριτσιών, τα παιδιά μου παντρευτήκανε, μείνανε μακριά, έμεινα μόνος μου. Στο σπίτι άρχισα να ξεχνάω. Νόμιζα ότι κλείδωσα την πόρτα της κουζίνας, αλλά έμεινα ανοιχτή τη μια φορά. Μετά ξέχασα το μάτι αναμένο και ευτυχώς που γύρισα γρήγορα. Και πολλά πράγματα ξέχναγα. Και ήξερα από το 92 ότι κάπου στη Μάρκου Μουσούρη, στην περιοχή Μέτς, στον Παγκράτη, είχε ανοίξει ένα ίδρυμα το οποίο βοήθαγε τους ανθρώπους μετά τα 60. Ήρθα και εγώ εδώ πέρα και βρήκα μια κυρία ψυχολόγος που με εξέτασε και μου πρότεινε να έρθω εδώ πέρα να βοηθηθώ. Πράγματι, έχω τώρα 3 χρόνια, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ. Είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ από όλο το προσωπικό και από τη διεύθυνση. Βοηθήθηκα στη μνήμη, είχα αποδιοργανωμένο νου και έκανα αρκετή νοητική βοήθεια. Ενώ λόγω χειρίας ήμουνα μόνος μου, εδώ με αγκάλιασε όλο το προσωπικό και βρέθηκα σε ένα γνωστό περιβάλλον και παρόλο ότι είμαι σχετικά λίγο μακριά, αλλά έρχομαι διότι είναι ευχάριστο όλο και εξυπηρετήθηκα πάρα πολύ. Κάνετε και γυμναστική? Το αγαπημένο μου. Και γυμναστική λόγω φτώχειας, ενώ μου άρεσε, δεν έκανα ποτέ μου, γιατί μεγάλωσα 2 παιδιά. Καινούργιες παρέες κάνατε? Εδώ αρκετούς, αρκετούς. Έχω το φίλο μου τον Μιχάλη, έχω το φίλο μου τον Μανώλη, γνώρισα πάρα πολλούς. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα, κινητά, μιλάμε και η ζωή θέλει καλή διατροφή, υγεία και το βράδυ όταν κοιμόμαστε να κλείνουμε το διακόπτη, όχι του σπιτιού, το διακόπτη του εγκεφάλου.